Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα είναι η γιορτή του εν Αγίης Πατρός ημών, Αγίου Αυγουστίνου και της Μητρός αυτού της Αγίας Μόνιμης. Επίσης σήμερα εορτάζει και ο Άγιος Ιερώνυμος, μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος επίσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τις ημέρες αυτές, τις οποίες διαρχόμεθα τις προηγούμενη εβδομάδα, ευρισκόμεθα δια 5-6 ημέρες, μαζί με τα Άγια Λείψανα του Αγίου Αυγουστίνου και της μητέρας του της Αγίας Μόνικας, μαζί και με τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, ήμασταν προσκεκλημένοι στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Και μέσα σε 5-6 ημέρες, πέρασε ένα μεγάλο πλήθος λαού. Περισσότερες από 30.000 κόσμου. Προσήλθε αυτό το πενθήμερο για να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα. Η κούραση αυτών των 5 ημερών και στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοσμοσυρωή, αυτή τη λαοθάλασσα, η οποία προσήλθε για να τιμήσει τα Άγια Λείψανα της Ιεράς Μονής μας, με την ευλογία την πατρική του Ποιμενάρχου Πειραιός κυρίου Σεραφή, δυστυχώς μας εξάντησε σωματικά, ασθενήσαμε και έτσι σήμερα εορτή του Αγίου Αυγουστίνου δεν είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αλλά θα πούμε δύο λόγια στην αγάπη σας. Δώσαμε τον πρώτο λόγο να τον έχει σήμερα, λόγω ασθενείας μας, ο πατήρ Αυγουστίνος, ο συγκτήτορας της Μονής, ο οποίος και εορτάζει τα ονομαστήρια του σήμερα και το ευχόμεθα έχει πολλά ευλογημένα, πνευματικά, τραποφόρα και να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών, που αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Μαζί με τον Άγιο Αυγουστίνο, όπως σας είπα, εορτάζει και η Αγία Μόνικα, όπου εδώ μπροστά σας ευρίσκονται τεμάχια των Ιερών Λειψάνων τους, με μια όμορφη εικόνα του Αγίου Αυγουστίνου μαζί με τη μητέρα, μια μοναδική εικόνα που δεν θα την βρει κανείς εύκολα, την οποία κατασκεύασε η Ιερά Μονή μας. Και σήμερα η εικόνα αυτή θα δοθεί στο κοινό να μπορέσει να την αγοράσει όποιος θέλει σε φθηνή τιμή, λόγω της εορτής του Αγίου. Και είναι καλό ότι προμηθευτείτε, ώστε αγαπητοί μου αδελφοί, να την έχετε σπίτι σας, διότι οι δύο μεγάλοι αυτοί Άγιοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την γαλήνη και την ομορφιά της οικογενειακής ναρκολιστικής υγείας. Η Αγία Μόνικα είχε παντρευτεί τον Άγιο Πατρίκιο, τον ο σύζυγό της τον Πατρίκιο, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης. Η Μόνικα ήταν πιστή στον Χριστό, ήταν χριστιανή, αλλά ο σύζυγός της άχριστος. Ο σύζυγός της λάτρευε τα είδωλα. Ο σύζυγός της δεν είχε καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Απέκτησαν ένα παιδί, τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος, όπως γνωρίζουμε, και έχουμε κάνει και από άλλες ομιλίες,
μιμούμενος μάλλον τη ζωή του πατέρα του, ζούσε μια ζωή και αυτός ενός ανθρώπου βουτυγμένου μέσα στην αμαρτία. Αφού δεν άρχισε από νεαρός να αποκτήσει και εξόγαμο παιδί και 17 ετών να σηκωθεί να φύγει από την παντική του οικία. Ο πόνος της μάνας, μπορείτε να καταλάβετε, πόσο μεγάλος ήταν που ήθελε τον σύζυγό της, ήθελε τον πατρίκιο, το έντρον ίμιση της, να είναι πραγματικά ένα, μαζί και με το παιδί τους να είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Μα γι' αυτό το λόγο είχε παντρευτεί. Είχε παντρευτεί για να ευτυχήσει. Κι όμως με στο γάμο δεν βρήκε καμία ευτυχία. Όπως πολλά ζευγάρια παντρεύονται για να ευτυχήσουν και μέσα στο γάμο το μόνο που συναντούν είναι τα προβλήματα και η δυστυχία. Και σε αυτό φταίνουν άλλα. Απελπίστηκε η ίδια. Τα έχασε. Έχασε τον προσανατολισμό της. Και παρότι χριστιανή, ξέχασε γιατί. Γιατί δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να ξεφύγει και να πέσει και αυτός σε αμαρτωλά πάθη. Έτσι, η Μόνικα ξεκινάει σιγά σιγά να πίνει κρασί. Το ένα ποτήρι έφερε το δεύτερο, το δεύτερο ποτήρι έφερε το τρίτο ποτήρι, το τέταρτο και δεν άρχισε σε λίγο η Μόνικα να είναι αλκοολική. Ένα πάθος να κυριεύει την ψυχή της, ένα πάθος να κυριεύει το σώμα. Η μητέρα αλκοολική, ο πατέρας ο πατρίκιος, πλήρως αδιάφορος για την οικογένειά του, γύρισε δεξιά, γύρισε αριστερά. Ο Αυγουστίνος είχε φύγει πλέον από το σπίτι, είχε καταλήψει την πατρική οικία, συζούσε με τη φιλενάδα του, είχαν αποκτήσει εξόγαμο παιδί και ότι ήθελε να ακούει για Θεό ή για οτιδήποτε άλλο. Κάθε άλλο παρά ευλογημένη οικογένεια. Αλήθεια, πόσα σπίτια δεν είναι σήμερα έτσι. Πόσο επίκαιρη είναι η οικογένεια του Αγίου Αυγουστίνου. Πόσο σήμερα θα έπρεπε να προβάλλεται αυτή η οικογένεια. Και ακριβώς γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την εικόνα. Για να ευλογεί τις οικογένειες. Να φέρει ξανά την γαλήνη και την οικογένεια μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Ο Άγιος Αυγουστίνος και η Αγία Μόνικα. Όμως, η Μόνικα, βλέποντας ότι χειροτέρευε η κατάστασή της, έβλεπε πλέον ότι το πάθος την κατακίνηγε του ποτού. Τι σημαίνει πάθος, το είπαμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα, που μιλήσαμε για τα πάθη του Χριστού, αλλά ο Χριστός ήταν απαθής, έπαθε ως προς το σώμα μόνο. Έπασε και το σώμα. Η θεότητά του δεν πλάθηκε. Τι έπαθε λοιπόν, αδελφοί μου, τι σημαίνει πάθος. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, πρέπει να είναι απαθής. Έτσι κατασκευάστηκε αυτή τη φυσιολογική του κατάσταση της ψυχής του. Να είναι απαθής, να μην υποπίπτει σε πάθη. Τα πάθη είναι πληγές. Όταν έχω μία πληγή, η οποία δεν κλείνει, αλλά αυτή η πληγή συνέχεια βγάζει πίο και αίμα, λέμε ότι το σώμα πάσχει, έχει πάθει ζημιά αυτό το σώμα. Το ίδιο παθαίνει ζημιά και η ψυχή μας. Όταν μια αμαρτία γίνεται επαναλαμβανόμενη και δεν κλείνει, δεν σταματάει η αμαρτία, αλλά κάνει την ίδια αμαρτία, τότε κινδυνεύει
η ψυχή μας, όπως μια πληγή στο σώμα, άμα δεν κλείνει, τότε κινδυνεύει το σώμα από μόλυνση, από άγνοια, από φάρμακο. Παρακαλώ το μικρό να το βγάλετε από τον ιερονό. Κινδυνεύει το σώμα να πεθάνει. Ομοίως, ένα πάθος που καταλαμβάνει την ψυχή μας, μια αμαρτία επαναλαμβανόμενη που δεν κλείνει, γίνεται πάθος και κινδυνεύει η ψυχή μας. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Εύκολα κόβεται μια αμαρτία, εύκολα δεν κόβεται ένα πάθος. Διότι το πάθος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Ένα τέτοιο πάθος έπιασε τη Μόνικα, η οποία από το να πίνει μόνο ένα ποτηράκι κρασί, κατέληξε να είναι αλκοολική. Δεν πόρτευε το κρασί, αν δεν έφτανε σε κατάσταση μέθης. Και λέει μια παροιμία, είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και έκανε στην άκρη. Ο μεθυσμένος είναι χειρότερος από τον τρελό. Καταλαβαίνετε την κατάσταση και όσοι έχουν αυτό το πάθος, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η γέννη μέσα και τι πρόβλημα έχει. Πάθη ο Πατρίκιος, πάθη ο Αυγουστίνος, πάθη η Μόνικα. Η Μόνικα βρίσκει όμως τη δύναμή της. Πού? Αντελήφθηκε ότι μόνη της δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό της. Όσες προσπάθειες και αν έκανε, όσους αγώνες και αν έκανε, μια ασθένεια δεν επιτρέπεται από μόνη της εάν δεν πάει στον γιατρό. Ο εγωιστής ο άνθρωπος θεωρεί ότι μόνος του μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Ο εγωιστής ο άνθρωπος νομίζει ότι μόνος του μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά τελικά ο Θεός τον ταπεινώνει. Πρέπει να τρέξεις στον γιατρό για να βρεις την υγεία του σώματός σου. Το ίδιο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να νικήσει την αμαρτία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να νικήσει τα πάθη του. Πρέπει να τρέξεις στον γιατρό. Πρέπει να τρέξεις στον Χριστό μας. Σιγά Κύριε, είσαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μόνο. Πρέπει όλοι μας να τρέξουμε στο πνευματικό, να τρέξουμε στο γιατρό που θεραπεύει ψυχή και σώμα, το Χριστό μας. Και εκεί κατέβηκε η Μόνικα. Κατέβηκε σε καλό πνευματικό, καλό εξομολόγο. Και η Μόνικα αρχίσε να θεραπεύει το πάθος. Νίκησε το αμάρτημά της. Έκλεισε την πληγή της. Και τώρα μπαίνει στον αγώνα έχοντας πνευματικό οδηγό να σώσει την οικογένειά της. Έχει ένα σύζυγο ο οποίος καθημερινά, κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο κουβαλούσε και μια νέα φιλενά. Κάθε τρεις και πέντε, ο Πατρίκιος βουτυγμένος, με άλλη γυναίκα μέσα στην αμαρτία, μέσα στο σεξ και στην ασωτεία. Και μόνο δεν είπε με. Ούτε μία φορά δεν του έκανε παρατήρηση. Ενώ ήξερε ότι κάθε φορά που γύρισε αργά ο σύζυγός της, ο Πατρίκιος, έβλεπε τα σημάδια της μοιχείας στο πρόσωπό του. Έβλεπε τα σημάδια της μοιχείας στο κορμί του Πατρίκιου. Κι όμως, μία φορά δεν σήκωσε φωνή, ούτε του είπε, Πατρίκιε, γιατί με απατάς.
είσαι διαμέσου του Χριστού. Το λέει και το τροπάρι όλης, δια της υπομονής σου πατρίκιον ενίκησας. Ενίκησε, έκανε δια της υπομονής, δεν διαμαρτυρήθηκε. Ήξερε το τι έκανε ο πατρίκιος και όχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά κάθε φορά που ερχόταν, το πρώτο που του έκανε, έτρεχε να του βγάλει τα παπούτσια. Γονάτισε μπροστά του και του έπλαινε τα πόδια. Και του λέγε, αγάπη μου, πρέπει να πλάστηκες. Σήμερα βλέπω άρχισες να έρθεις στο σπίτι. Θα είχες πολλή εργασία. Έλα, η γυναίκα σου, εγώ που είμαι η αγάπη σου, έλα να σου πλύνω, να σου ξεκουράσω τα πόδια. Και του έπλαινε κάθε μέρα τα πόδια. Και ο Πατρίκιος η συνείδησή του κερχόταν μέρα με την ημέρα, αλλά συνέχιζε να απαντά. Να έχει κάθε τρεις και πέντε διαφορετική φιλενάδα. Κάθε τρεις και πέντε. Για να ικανοποιεί τι? Ένα άλλο πάθος. Να ικανοποιεί το σεξουαλικό του πάθος. Και εννοεί και η γυναίκα. Η μόνη του την ίδια φορά. Δεν το αντιμείς. Ποιος τη δίδαξε την υπομονή? Ποιος τη δίδαξε την ευαδικός της? Διαμέσου του Χριστού. Της είπε, παιδί μου, ο Χριστός σου έδωσε αυτό το σταυρό. Όπως ο Χριστός σήκωσε σιωπηλός το σταυρό μέχρι το Γολγοθά και πάνω εκεί πέθανε. Επάνω στο σταυρό άφησε την ψυχή του, σηκώνοντας το Γολγοθά. Αν θες να δεις αναστημένη ξανά την οικογένειά σου, θα πεθάνεις πρώτη επάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να έχεις δίπλα σου έναν κόλπο και έναν μυθό σύζυγο. Έτσι θέλησε μόνικα ο Θεός. Και η Μόνικα είχε να δεχτεί ή να αντιδράσει το εγώ της ή να αντιδράσει το δικό της θέλημα, το ανθρώπινο, το θέλω το δικό μου. Αυτό που εγώ φαντάστηκα όταν παντρεύτηκα. Αυτό εγώ που σκέφτηκα όταν παντρεύτηκα. Αυτό εγώ που ονειρεύτηκα όταν παντρεύτηκα. Και τώρα μου έχει καταστραφεί. Θα κάνω το δικό μου ή αυτό που θέλησε και επέτρεψε ο Θεός? Τι θα κάνω στην πραγματικότητα? Η Μόνικα νικάει το εγώ της. Ένα άλλο μεγάλο πάθος. Το εγώ του ανθρώπου. Νικάει το εγώ η Μόνικα. Βάζει το εγώ της στην πάντα. Και είπε, αφού αυτός είναι ο σταυρός μου, γέροντά μου θα τον σηκώσω μέχρι τέλος, λέει στον πνευματικό της. Αφού αυτόν θέλει ο Θεός και αυτόν μου στείλε δίπλα μου, θα σταυρωθώ και δεν θα μιλήσω. Θα δείχνω όλη μου την αγάπη, σαν να είναι πιστός και ενάρετος απέναντι μου. Και αυτό έκανε η Μόνικα. Και βλέποντας ο Θεός ότι η Μόνικα έβγαλε το εγώ της και δέχτηκε το σταυρό που της έστειλε ο Χριστός, την ευλόγησε. Και ο Πατρίκιος κάποια στιγμή μεταλλάσσεται, βλέποντας αυτές τις αρετές. Αυτή την ανεξικακία, αυτή την ταπείνωση, η οποία η ταπείνωση την γέννησε η υπομονή, έφερε την υπομονή στη Μόνικα. Και όλα αυτά προήλθαν γιατί έφυγε το εγώ της και είχε πει το θέλημα του Θεού.
δέχτηκε αυτή την κατάσταση ως θέλημα Θεού. Τότε ο Θεός ευλογεί. Κάποια στιγμή ο Πατρικίος πέφτει στα πόδια της. Μόνη κάμω, λέει, δεν αντέχω. Καίγομαι μέσα στην ψυχή μου, βλέποντάς σε να με λατρεύεις, ενώ ξέρω ότι ξέρεις ότι τόσα χρόνια σε κοροϊδεύω και σε απατώ. Μόνικα, της λέει, είμαι δωρολάτης, δίδαξέ με που βρήκες αυτή την αγάπη. Μόνικα, γυναίκα μου, δίδαξέ με που βρήκες αυτή την υπομονή. Μόνικα, γυναίκα μου, δίδαξέ με που βρήκες αυτή την ταπείνωση και την υπέφερες όλα αυτά τα χρόνια. Και η Μόνικα του διδάσκει τον Χριστό. Το παίρνει από τον χέρι, τον πατρίκιο και τον πηγαίνει στον σύζυγό της. Τον κατηχεί και βαπτίζεται χριστιανός και ο πατρίκιος. Και όταν βαπτίστηκε χριστιανός, δεν άρχισε ο Θεός να τον καλέσει και να τον πάρει ως χριστιανό κοντά του. Έχετε η πρώτη νίκη, αλλά η Μόνικα έπρεπε να δώσει μια άλλη μάχη ακόμα. Είχε τον Άσο τον Υιό, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και ο οποίος ο Υιός της, ο οποίος ονομάζεται ο Υιός των Αγίων. Γι' αυτό η εικόνα που θα δείτε, και όπως σας είπα, υπάρχει στην έκθεση της Μονής μας. Αυτή η μοναδική εικόνα, η Αγία Μόνικα φέρει δάκρυα στα μάτια. Γιατί φέρει δάκρυα? Διότι ο Υιός της και αυτόν τον γέννησε με τα δάκρυα της προσευχής. Αγώνας. Αγώνας και εδώ για να πιστέψει το παιδί στο Χριστό. Του μιλούσε συνεχώς, αλλά ο Αυγουστίνος είχε σπουδάσει στα πανεπιστήμια της Ρώμης, δεξιά, αριστερά, και είχε γίνει φιλόσοφος. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν ένας γίνει και μεγάλος φιλόσοφος και μάλιστα ευρίσκεται παρά του Κέσαρη, ήταν φιλόσοφος του αυτοκράτορα, μεγάλη και τρανή θέση, συμβούλευε τον αυτοκράτορα, θα μπορούσε να δεχτεί τώρα πλέον ανηλικιωμένη μάνα, να τους δείξει ποιος είναι ο Χριστός και να τους μιλήσει και να δεχτεί από τη μάνα το παιδί, να ακολουθήσει μια άλλη διδασκαλία. Και γι' αυτό η μητέρα ακούει πάλι το πνευματικό. Μάνα πονεμένη, της λέει, φωνάτισε και προσευχήσου. Προσευχήσου και κάνε τον ουρανό να κατέβει πάνω στη γη. Με τα δάκρυά σου λύγησε το Χριστό και την Παναγιά. Μιλάς εσύ στο παιδί σου, αλλά το παιδί σου δεν ακούει. Μην μιλάς άλλο στο γιο σου. Μίλησε στον ουρανό. Μίλησε στην Παναγιά. Απευθείας. Μόνικα, της λέει ο πνευματικός. Μίλησε απευθείας στον Χριστό. Άφησε τα μάτια σου να τρέξουν δάκρυα. Και η Μόνικα γονάτισε. Κάθε μέρα ώρες προσευχής. Γονατιστή μπροστά στα εικονίσματα. 17 χρόνια προσεύχεται για την επιστροφή του γιού της. 17 χρόνια δάκρυα, λίμνη δακρύων δημιουργήθηκε. Πλήθος δακρύων και το θαύμα γίνεται. Βλέποντας τα 17 χρόνια πάλι της ταπείνωσης της Μόνικας, πάλι την αγάπη της, πάλι την υπομονή της, την ταπείνωσή της. Ο Τριαδικός Θεός και η Παναγία μας έκανε το θαύμα του. Ξαφνικά, ο Υιός της μεταστρέφεται. Αλλάζει με ένα θαυμαστό σημείο του ουρανού και ζητεί και βαπτίζεται κι αυτός χριστιανός.
Και όχι μόνο βαπτίστηκε χριστιανός, αλλά έγινε και μοναχός, έγινε και ιερομόναχος, έγινε και επίσκοπος και έφτασε στην αγιότητα. Μια ολόκληρη οικογένεια κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Σταυρός ολόκληρος. Έτσι είναι, αδελφοί μου, η ζωή. Η ζωή του ανθρώπου μοιάζει με θάλασσα μεγάλη, με ωκεανό. Η ζωή μας είναι τόσο ήρεμη όσο ήρεμος μπορεί να είναι και ένας ωκεανός. Έχετε δει εύκολα ωκεανό να είναι γαλήνιος? Έχετε δει ωκεανό χωρίς κύματα? Σπάνιο φαινόμενο. Έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου. Με κύματα πολλά, προβλήματα, δυσκολίες. Είναι σταυροί που μας δέχεται ο Χριστός. Σταυροί πονίας, μυγείας, ασθένειες, θανάτων και άλλων προβλημάτων που μπορεί να σηκώνει κάθε οικογένεια. Είναι σταυροί που μας καλεί ο Χριστός να τους κρατήσουμε. Να βγάλουμε το δικό μας το εγώ και να δεχτούμε το θέλημα του Κυρίου. Και όπως έκανε η Αγία Μόνικα, έτσι να πετύχουμε κι εμείς, για να κερδίσουμε και να μας χαρίσει, μάλλον καλύτερα θα έλεγε ο Χριστός, τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως χάρισε στον Πατρίκιο, στην Αγία Μόνικα και στον Άγιο Αυγουστίνο. Έτσι, ας παρακαλέσει τον καθένας από εμάς. Ας παρακαλέσει σήμερα τον Άγιο Αυγουστίνο, τη μητέρα του, την Αγία Μόνικα, να μας δώσει ο Χριστός την ίαση των παθών των δικών μας. Πρώτα απ' όλα να θεραπεύσουμε τα πάθη μας. Πρώτα απ' όλα να θεραπεύσουμε τις αμαρτίες μας, όπως θεράπευσε και η Μόνικα τις δικές της. Έπειτα να ζητήσουμε τη βοήθεια του μεγάλου γιατρού, του Χριστού μας και διαμέσου πνευματικού και γέροντος, να οδηγηθούμε από το Σταυρό στην Ανάσταση. Μεγάλο παράδειγμα η ζωή του σημερινών Αγίων. Και είναι μεγάλο παράδειγμα γιατί είναι σαν να ζουν στο σήμερα, σαν να είναι μια σημερινή οικογένεια. Και γι' αυτό σας είπα το υπόδεισμα αυτό, δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Και να το έχουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση. Και να ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα σε κάθε δύσκολη στιγμή μας. Στο Χριστό μας λοιπόν, που έσωσε αυτή την οικογένεια, στο Χριστό μας όχι μόνο που την έσωσε, αλλά που τους ανέδειξε τη μάνα και το γιο Αγίους σε αυτόν τον Κύριο και Σωτήρα της οικογενείας αυτής και όλου μας, ας δώσουμε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.